ragazzo, non ho ragazzo. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα φανταστικό The Blogger, παρέα με την Ελληνική Τράπεζα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε Kim Kardashian επιστροφή και πολύ ωραίους αγγέλους. Η Kim Kardashian επέστρεψε στα social media, βέβαια με έναν τρόπο τον οποίο εντάξει το περιμέναμε γιατί είχε χάσει πάρα πολλά λεφτά που δεν ανέβαζε φωτογραφίες. Γιατί μέσω των social media η Kim Kardashian και πολλές άλλες φυσικά βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Προφανώς το συμβόλαιο που είχε με τις θήκες κινητών Lumi την πίεζε να ανεβάσει φωτογραφία. Θέλω κι εγώ αυτή τη θήκη. Ξέρεις ποια είναι αυτή η θήκη? Αυτή που τη βάζεις πάνω στο κινητό σου και έχει φωτάκια γύρω-γύρω και βγάζεις πολύ ωραία selfie. Αυτή. Κάποιος αν με βλέπει τι θέλω. Επίσης έχω να σας πω ότι ανέβασε κιόλας και για το application της από την βοήθεια της την Stephanie Shepard για το κοστούμια τελευταία στιγμή για το Halloween και ήρθε και ένα τρίτο post που ήταν ένα link από το website της αδελφής της Kourtney Kardashian που επίσης ανέβαζε ένα άρθρο για το Halloween με φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία. Στη λεζάντα η Kim σημείωσε πολύ λακωνικά «Αγαπώ τα παλιά αυτά videos». Θέλω τη θήκη! Ένας παλιός άγγελος της Victoria's Secret, η Heidi Klum, μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολύ δυνατές Halloween εμφανίσεις. Πέρσι ήταν η πιο δυναμική της που ντύθηκε Jessica Rabbit, φανταστική, καταπληκτική. Φέτος αποχωρήθηκε τα extension, τα έξτρα προσθετικά στο σώμα της, όλα αυτά και εμφανίστηκε ως ο εαυτός της. Και συγκεκριμένα απογοήτευσε και πάρα πολύ κόσμο, έχω να σας πω. Εμφανίστηκε με άλλες 6 γυναίκες, οι οποίες ήταν copy-paste όλες οι ίδιες, copy-paste, και έγραφε τίτλο «Made in Germany», έτσι το γράψε φυσικά και στο Twitter της. Για την αλήθεια, να σας πω, περιμέναμε πολύ περισσότερο, περιμέναμε. Και εγώ περιμένω ακόμα αυτή τη θήκη, τη θέλω τη θήκη, τη Lumi. Και πλησιάζει η μέρα, πλησιάζει. Mad Video Music Awards Cyprus 2016 by Cita Mobile Vodafone και θα είμαστε όλοι εκεί στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στις 16 Νοεμβρίου. Και φυσικά, ποιοι άλλοι θα είναι εκεί? Λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου, η νέα αποκάλυψη. Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σταν, Φουρέιρα, Κωνσταντίνος Κουφός, ο Λέοντας. Όλοι εκεί θα είναι. Και λίγους σας λέω εντωμεταξύ. Επίσης να σας πω ότι η λίστα των υποψηφίων έχει ανακοινωθεί και μπορείτε να ψηφίσετε στο madtv.com.cy. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για VIP, για αρένα, για κερκίδες, ό,τι θέλετε. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται και εσείς μπορείτε να πάρετε το δικό σας εισιτήριο από τα καταστήματα public, το tickethour.com.cy, από τα περίπτερα Αρμενίας στην Αρμενίας και στη Μακεδονίτισσα και στα γραφεία του MAD Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε στην Έγκομη στο τηλέφωνο 22 472 472. Το έχουμε? MAD Music Awards Cyprus by Cita Mobile Vodafone. Our story. Στο madtv.com.cy ψήφισε τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη και δες τον να βραβεύεται στα φετινά Mad Music Awards Cyprus by Cita Mobile Vodafone. Proud sponsor Hellenic Bank. Drinks by Somersby Apple Cider. Official carrier Blue Air. Makeup by L'Oréal Paris. Hair by L'Oréal Professionnel. Multimedia provider Public. Προβάλλει το Mega One. Και ναι, ήρθαν τα Kenzo για τα H&M. Εδώ στην Κύπρο, συγκεκριμένα στο κατάστημα Λίδρας. Και ήμασταν εκεί φυσικά, σε ένα φανταστικό red carpet, όπου ο Νικόλας Ιωαννίδης, η Άνδρεα Κυριάκου, η Άνδρεα Λετράρη, η Μαρία Κορτζιά, εγώ, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, όλοι φορούσαμε τη νέα σειρά Kenzo H&M. Δείτε τι έγινε. We'll be right back.
Αυτό ήταν το Blogger για σήμερα. Επιστρέφουμε σύντομα με ένα νέο επεισόδιο και φυσικά στην παρέα μας είχαμε την Ελληνική Τράπεζα. Πολλά πολλά φιλούθια! Ragazzo, no, no ragazzo.